Κύριε Λεφίντο, καλωσορίσατε. Καλό μεσημέρι. Ήσασταν και ψες εδώ στο debate. Είσαστε και παντού, θα λέγαμε, τις τελευταίες μέρες, κύριε Νοφίτου, και στις επαρχιακές συγκεντρώσεις. Γίνεται και απόψη η τελική σας εδώ στην Λευκωσία, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Είμαστε λίγα 24 ώρα πριν από, από την κάλπη, από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αλλά θέλω να αρχίσουμε λίγο από τα χθεσινά, από τα χθεσινοβραδινά, κάποιες απορίες που μου δημιουργήθηκαν και θέλω έτσι να τις επιλύσουμε. Είπατε ψες στο debate ότι δεν έχετε πρόβλημα να δώσετε στη δημοσιότητα τις ιδιωτικές σας εισφορές. Το δεν έχω πρόβλημα, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αν είναι απάντηση. Θα τις δώσετε ή δεν θα τις δώσετε? Επεξεργάζονται στο γραφείο και μόλις πάρουν τα στοιχεία από την τράπεζα θα δοθούν. Θα δοθούν εντός των επόμενων ωρών, δηλαδή. Με όνομα, επώνυμο, όπως έκανε. Δεν ξέρω αν είναι των επόμενων ωρών, αλλά σίγουρα θα δοθούν. Δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε. Πριν από την κάλπη, αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Νεφίτου. Πριν από την Κυριακή. Έχει και πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Ναι. Σίγουρα πριν το τέλος των εκλογών. Λοιπόν, εντάξει. Παραμένω στα χθεσινά, στα χθεσινοβραδινά, για να καταλάβουμε κάποιες απορίες που μου δημιουργήθηκαν. Είστε κατά της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, κύριε Νεοφίτου? Γιατί χθες δεν αντιληφθήκα σωστά, διότι σας κάνατε την τοποθέτησή σας, δεν κατάλαβα να είστε υπέρ. Σας απαντούσε ο κύριος Χρυστοδουλίτης και σας έλεγε: μα υπάρχει νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που όντως υπάρχει. Υπάρχει και Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προκρίνει αυτή την πολιτική. Ποια είναι η θέση σας, κύριε Νεοφίτου? Αγαπητέ κύριε Χρυστοδούλου, πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και ποιες είναι οι πολιτικές μας. Ποια είναι η πολιτική μας? Το 2050 να πάμε 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα πρέπει να δώσω κίνητρα για να πετύχω τον στόχο για μια πράσινη οικονομία και από ενέργεια, από ανανεώσιμες πηγές, για να γλιτώσω το βαρύ πρόστιμο για το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας. Εάν αυτή η πολιτεία κρίνει ότι πρέπει να έχει άλλο συντελεστή για τα λεγόμενα υπερκέρδη, πρέπει να είναι οριζόντια. Είναι λεγόμενα ή είναι υπερκέρδη? Παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχαν τομείς που κάποιες περιόδους έκαναν υπερκέρδη? Δηλαδή, τον καιρό της πανδημίας δεν υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν είχαν καθόλου εισόδημα και οι άλλες έκαναν τα υπερκέρδη γιατί ο καταναλωτής με όλα lockdown είχαν μόνο μια κατεύθυνση? Δεν ασπάζομαι αυτές τις πολιτικές. Είμαι υπέρ των χαμηλότερων φορολογιών για την οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων. Και δεν μπορείς στο ίδιο debate, από τη μια άκουα τους συνυποψηφίους μου ότι θα πρέπει να δώσω περισσότερα κίνητρα στα φωτοβολταϊκά, όχι μόνο στα οικιακά, αλλά και σε αυτούς που για επαγγελματικούς σκοπούς θα ασχοληθούν, από την άλλη την φορολόγηση. Φορολογούνται στις υπόλοιπες χώρες τα υπερκέρδη των εταιριών από τις συμβατικές παραγωγές. Αυτό που πρέπει να διορθωθεί στις ανανεώσιμες είναι ότι η κιλοβατόρα δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το κόστος της ΑΕΚ, αλλά πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το κόστος παραγωγής. Μα γιατί θέλουμε τις ανανεώσιμες? Από τη μια για περιβαλλοντικούς σκοπούς και από την άλλη, αγαπητέ κύριε Χρυστοδούλου, για να εξοικονομήσουμε από τα έξοδα του καταναλωτή, για να έχει όφελος η οικονομία. Άρα θα χρεώνω τον καταναλωτή για να βάζω εγώ φόρους? Άρα δεν θα βάλετε φόρους, κύριε Νεοφίτου, είναι ξεκάθαρη απάντηση. Θα αλλάξω... Είστε κατά του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση? Η κυρία Πηλίδου είπε στις 17 του Γενάρη είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για φορολόγηση των υπερκερδών. Διαφωνείτε με την κυρία Πηλίδου? Είναι σε λάθος κατεύθυνση και θα πω αυτό που θα δώσω σημασία εγώ, πώς θα μειωθεί το κόστος της κιλοβατόρας για να επωφεληθεί ο καταναλωτής και όχι να πληρώνει ο καταναλωτής περισσότερα για να φορολογώ ως κράτος. Και είναι λάθος η φόρμουλα ότι η κιλοβατόρα στην ανανεώσιμη πηγή είναι συνδεδεμένη με το κόστος της ηλεκτρικής. Και να το κάνω πιο λιανά. Ναι. Και να μην είμαι αυτό, το κόστος της κιλοβατόρας από τα φωτοβολταϊκά είναι α. Είτε η τιμή του μαζούτ είναι στον πάτο ή είναι στα ύψη, είτε το κόστος για την ΑΕΚ πέφτει ή ανεβαίνει,
το κόστος από τα φωτοβολταϊκά παραμένει το ίδιο. Άρα πρέπει η τιμή που πληρώνω για να αγοράζω κιλοβατόρες από τις ανανεώσιμες πηγές θα είναι με βάση το κόστος και όχι συνδεδεμένο. Λάθος συνδέθηκε με αποτέλεσμα. Ανεβαίνει. Κάποιοι όμως, επειδή λάθος συνδέθηκε, έβγαλαν υπερκέρδη, κύριε Νοφίδο. Να διορθώσουμε τη στρέβλωση. Και όχι να βάλουμε φορολογία. Για να βοηθήσω τον καταναλωτή. Διότι με το να βάλω φόρο θα συνεχίζει να πληρώνεις περισσότερα εσύ. Ναι. Θα παραμείνω έτσι, όχι στον debate, σε μία από τις διαδικτυακές συνεντεύξεις που δώσατε τις πολλές, κύριε Νοφίδου, και αυτή έγινε και viral τον περασμένο μήνα, 6 Ιανουαρίου, αν έχω σημειώσει σωστά. Είπατε, ακούω τους ανθυποψήφιους μου ότι θα δώσουν 50 ευρώ παραπάνω, 100 ευρώ παραπάνω, 200. Δώσε 400, λέτε. Ο φτωχός πάλι φτωχός θα είναι. 25 Ιανουαρίου, εσείς βρήκατε τη λύση και τα χρήματα για να δώσετε όχι 100, 200 και 300, με το ετήσιο βοήθημα, λέω. Σε 52.000 βρήκατε τα λεφτά εσείς. Ναι, μα δεν είπαν μια διαφορά. Ναι. Εξηγήστε μας τη διαφορά. Η διαφορά είναι ουσιαστική. Δεν θέλω κανένα νοικοκυριό κάτω από το όριο της φτώχειας. Και είπα, θέλω να καταπολεμήσω τη φτώχεια. Και αυτό είναι ένα από τα εργαλεία. Αγαπητέ κύριε Χριστοδούλου, έχω μεγάλα οράματα για τη χώρα μας με ωραίους ανθρώπους, ξύπνιους ανθρώπους, μορφωμένους εργατικούς. Χρειάζεται ένα όραμα στα γερά θεμέλια που χτίσαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Από τη μία, να αυξήσω την πίτα. Ξέρετε, αν πάμε 10 άτομα σε μια πιτσαρία και παραγγείλουμε μια πίτα, θα πάρουμε ένα δέκατο. Όλος ο καυγάς εδώ και δεκαετίες είναι την ίδια πίτα. Θέλει ο καθένας να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο. Μα παίρνοντας μεγαλύτερο μερίδιο, κάποιος άλλος θα πάρει μικρότερο. Εμένα η φιλοσοφία μου είναι διαφορετική. Να μεγαλώσω τον εθνικό πλούτο. Πώς? Δίνοντας κίνητρα στις επενδύσεις με την εμπιστοσύνη των αγορών. Γιατί έχει σχέση. Αν δεν σου έχουν εμπιστοσύνη οι επενδυτές και οι αγορές, δεν θα έρθουν στον τόπο σου να επενδύσουν. Και επειδή μπορώ να εγγυηθώ την ανάπτυξη της οικονομίας, με ταπεινοφροσύνη δοκιμαστήκαμε και έχουμε πεπραγμένα, θέλω κοινωνική δικαιοσύνη. Και τι είναι αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη? Να στηρίξω τις ευάλωτες ομάδες για να μην υπάρχει κανένα νοικοκυριό κάτω από το όριο της φτώχειας και με φοροελαφρύνσεις να ελαφρύνω από τα φορολογικά βάρη τη σπονδυλική της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας στη μεσαία τάξη 126.000 νοικοκυριά από τα 340.000 που εδώ και δεκαετίες πληρώνουν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση της οικογένειας και οι ανάγκες της οικογένειας. Είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά αυτή τη συζήτηση. Θα παραμείνω όμως αυτό, παρόλο που δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Άρα, κύριε Νοφίτου, ο φτωχός δεν θα μείνει φτωχός με τον αμερόφινο Νοφίτου. Δεν θα έχει νοικοκυριό κάτω από το ορίζει στόχο. Λοιπόν. Πάμε στα του ΝΑΤΟ, γιατί χθες είπατε ότι θα κάνετε αίτηση ένταξης. Σωστά? Βεβαίως. Δηλαδή από τις πρώτες πολιτικές πράξεις του Ευρωφινοφίτου θα είναι αυτή? Βεβαίως. Ναι, και με ορίζοντα απλά να ταρακουνήσουμε τα νερά και να δείξουμε ότι εμείς είμαστε στο δυτικό στρατόπεδο, αφού η Τουρκία, κύριε Νοφίδου, και σχολιάσατε αυτό, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, προφανώς και αυτή η προσπάθεια είναι εκ προημίου καταδικασμένη σε αποτυχία. Άρα προς τι? Για καταλήτη, για έναρξη του διαλόγου. Γιατί σήμερα, τι είναι η πρώτη προτεραιότητα των Ελληνοκυπρίων? Ασφάλεια. Τι εννοούμε με ασφάλεια? Να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα και να φύγουν και οι τουρκικές εγγύησεις. Η ίδια προτεραιότητα είναι και για τους Τουρκοκύπριους. Αλλά αντίστροφα. Για τη δική τους ασφάλεια θέλουν και εγγύησεις, θέλουν και κατοχικά στρατεύματα. Άρα πρέπει να βάλει στο τραπέζι εναλλακτικό. Το εναλλακτικό είναι με την ενοποίηση της Κύπρου, την απελευθέρωσή της σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Δεν είναι ικανοποιητικό για τους Τουρκοκύπριους. Άρα με την Ευρώπη 23 και θα γίνουμε 24 με την Κύπρο χώρες στο ΝΑΤΟ, με την ευρωπαϊκή μας παρουσία λύνεται το πρόβλημα ασφάλειας για όλο τον πληθυσμό της Κύπρου. Αλλά, ξέρετε, ενδιαφέρει τον δυτικό κόσμο και την Ευρώπη αυτή η περιοχή να μην έχει παρεμβολές από μια
Ρωσία απομονωμένη εκτός του διεθνούς δικαίου. Κύριε Φίλου, μπορεί κάποιος να συμφωνήσει με την θεωρητική αυτή προσέγγιση, να πει πολύ καλά τα λέτε. Πρακτικά, η Κύπρος θα μπει στο ΝΑΤΟ. Πώς θα μπει. Πρακτικά η Κύπρος θα μπει στο ΝΑΤΟ με τη λύση του Κυπριακού. Ως καταλήτη για να σπάσουμε το αδιέξοδο. Γι' αυτό είπα ασφάλεια και ενέργεια και το φυσικό αέριο. Που θα το επαναλάβω. Με τη λύση του Κυπριακού έχεις προστιθέμενη αξία. Περισσότερη αξία και γρηγορότερη η αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Είπα ψες. Μια πραγματικότητα, μια αλήθεια και μια προοπτική. Η πραγματικότητα ότι έχει 12 χρόνια που βρήκαμε φυσικό αέριο και δεν έχουμε φυσικό αέριο. Και η αλήθεια είναι ότι με τη λύση του Κυπριακού αυτό θα πάρει περισσότερη αξία και πιο σύντομη εκμετάλλευση. Και το τρίτον, την προοπτική του. Την προοπτική να έχουμε από το δικό μας φυσικό αέριο, να μπορούμε να πουλήσουμε στην Αίγυπτο, να μπορέσουμε να κάνουμε σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο και γιατί όχι με αγωγό να πουλούμε στην Τουρκία με τη λύση του Κυπριακού. Λοιπόν, και επειδή διασυνδέονται όλα με την λύση του Κυπριακού, αβέροφη νεοφή του 5 Μαΐου 2021 στο ΣΥΓΜΑ. Εδώ που φτάσαμε, λέγατε στον κύριο Καρεκλά, η περίοδος που διανύουμε, αν δεν το λύσει ο Αναστασιάδης στο Κυπριακό, δεν λύεται το Κυπριακό. Σήμερα στα σποτ που βλέπουμε, ο Αβέροφ μπορεί να ξεκλειδώσει τη διαδικασία. Είτε ο Αβέροφ ήταν ειλικρινής όταν έλεγε ότι μόνο ο Αναστασιάδης μπορεί, είτε τώρα είναι ειλικρινής και δεν ήταν τότε. 5 Πέμπτου του 21. Ναι. Σωστός ήταν στην πρόβλεψη ο Αβέροφ. Γιατί μεταγενέστερα ακούσαμε την τουρκική θέση περί δύο κρατών. Δεν υπήρχε εκφρασμένη αυτή η θέση 5 Πέμπτου, λένε. Επίσημα τέθηκε το 21. Και έρχομαι και λέω, πρέπει να προσπαθήσουμε να σπάσουμε το αδιέξοδο. Κύριε Χριστοδούλου, δεν χαρίζω την μισή μου πατρίδα στην Τουρκία. Θα δώσω μάχες χωρίς να λογαριάζω το πολιτικό μου κεφάλαιο για να χαρίσω την ενωμένη Κύπρο στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενιές. Εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Κύριε Νοφίτου, ρωτηθήκατε και χθες τι θα πράξετε αν δεν περάσετε στον δεύτερο γύρο. Ας πάρουμε το αντίστροφο. Να πω ότι θα περάσετε και θα είστε και ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πάρουμε αυτό το σενάριο. Θα δώσετε κλάδο ελέας στους συναγερμικούς που παραστράτησαν και ψήφισαν τον κύριο Χριστοδουλίδη, έκαναν άλλες επιλογές. Αν είστε ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν τέθηκε θέμα. Η αγκαλιά του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι μεγάλη για να αγκαλιάσει την ευρύτερη κοινωνία, για να φτιάξουμε μια καλύτερη Κύπρο. Και ανοίγει ακόμα πιο μεγάλη η αγκαλιά για να αγκαλιάσουμε τους συναγωνιστές μας, που δώσαμε μαζί δεκαετίες και τους θέλουμε όχι μετά τις εκλογές. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή τώρα, αυτές τις ώρες που διακυβεύεται το μέλλον της χώρας μας. Και η σταθερότητα και η ασφάλεια της χώρας μας περνά και μέσα από την ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γιατί ενωμένος και δυνατός Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η εγγύηση μαζί με ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προοπτική της χώρας μας. Θα παρενταχθούν δηλαδή συναγερμικοί, κύριε Νεοφίτου, οι οποίοι έχουν θέση αυτών, λέτε εσείς, εκτός κόμματος, με τις επιλογές που έχουν κάνει. Αν είστε ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα απευθύνετε κάλεσμα συσπήρωσης για να μην διασπαστεί το κόμμα. Αγαπητέ μου, μα μιλάμε για αυτόν που είναι απέναντι. Αυτόν που προσπάθησε να διασπάσει μια ιστορική παράταξη. Που μπήκε απέναντι από την κληρυδική παράταξη που προσπάθησαν κάποιοι να παίξουν με τα πιστεύω μας, με τις αρχές μας, να παίξουν με την αξιοπρέπεια και την παρηφάνεια αυτού του κόσμου που δεκαετίες για τις αρχές και τις αξίες μας, για μια ενωμένη Κύπρο, για μια δυνατή οικονομία, για αξιοπρεπείς πολίτες. Δεν έχουμε τίποτα με τον απλό τον κόσμο που συστρατευτήκαμε και νιώθω τη βεβαιότητα ότι στην κάλπη μαζί την ίδια γραμμή για το καλό της χώρας μας. Μοιαζόμαστε για το Κύπρος
αλλά χρειάζεται και η οικογένειά μας, ο δημοκρατικός συναγερμός να είναι ενωμένος, και όποιος διασπείρει ότι αν κάποιος συναγερμικός, απλωμένος, ανιδιοτελής, έκανε κάποιες σκέψεις, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή. Είναι δικοί μας άνθρωποι, τους στέλνουμε το μήνυμα της αγάπης και τους καλούμε για συμπόρευση. Γιατί ψήφος που δεν πάει προς τον υποψήφιο της ιστορικής μας παράταξης είναι ψήφος προς την αποσταθεροποίηση της χώρας. Τελική κουβέντα, κύριε Νοφίτου, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και υπάρξει εκλογική αποτυχία, ο Αβέροφ Νοφίτου θα παραιτηθεί από την Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού? Ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει? Τις εκλογές κατερχόμεθα και με ταπεινότητα λέμε θα τις κερδίσουμε και θα τις κερδίσουμε. Πολιτική ευθύνη σε περίπτωση εκλογικής αποτυχίας θα υπάρξει? Από εκεί και πέρα, αγαπητέ μου, εγώ είμαι θεσμικός. Έχω ένα κόμμα που το σέβομαι. Σέβομαι το καταστατικό. Που προβλέπει? Προβλέπει διαδικασίες στο καταστατικό. Και προβλέπει και λήξη θητείας στο καταστατικό. Είναι ο ερχόμενος Μάιος, αλλά προβλέπει και άλλες διαδικασίες. Είμαι θεσμικός. Δεν είμαι περαστός από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Κύριε Νοφίτου, λοιπόν, καλές επιτυχίες, καλή ψήφο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε.